Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας από αυτή την 24ωρη απεργία την οποία έχουν για σήμερα προκηρύξει, πραγματοποιούν δάσκαλοι και με καθηγητές, το σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί. Το σχέδιο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης για το 23 δεν προβλέπει καμία αύξηση στους μισθούς μας, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, συνεχίζει την υποχρηματοδότηση της παιδείας και της υγείας, λένε μεταξύ άλλων οι δάσκαλοι. Δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στον Γιώργο το Μακράκη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Καλημέρα δάσκαλε, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, για να σας ακούσω, εγώ έκανα την αρχή, τα υπόλοιπα σε εσάς. Περιγράψατε το βασικό επίδικο της σημερινής κινητοποίησης που έχουμε ως Δασκαλική Ομοσπονδία και ΟΛΜΕ εν όψη του προϋπολογισμού του 2023. Για άλλη μια φορά οι εκπαιδευτικοί και συνολικά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο δεν βλέπουν καμία αύξηση των μισθών σε μια εποχή και σε μια συγκυρία όπου η ακρίβεια μαστίζει προφανώς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά σε ό,τι μας αφορά να υπογραμμίσουμε ότι από το 2009 έχει να αλλάξει το μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα και προφανώς θυμίζουμε επίσης ότι την τριετία 2010-2012 μεσοσταθμικά οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο έχασαν περίπου μεσοσταθμικά 30-35% των μηνιαίων απολαμβών ως μισθοδοσία. Από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό που εμείς τονίζουμε είναι ότι ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός με τα 734 ευρώ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα η γενικότερο εκπαιδευτικός που πραγματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει να δει έστω και ένα ευρώ αύξηση στο μισθό του, πραγματική αύξηση στο μισθό του. Αυτό αν θέλετε λοιπόν είναι το βασικό επίδικο της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης εν όψη του προϋπολογισμού, αλλά υπάρχουν και μια σειρά επιμέρους αιτημάτων που έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα. Παραδείγματος χάρη τα 600 ευρώ που έγινε και σημείο συζήτηση χθες στη Βουλή, που θα το λάβουν κάποιες κατηγορίες από τα σώματα ασφαλείας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται διάκριση κατηγοριών, καλώς κάνουν και τα παίρνουν, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, που θυμίζω κυρία Δουλγεράκη ότι δεν υπάρχει ούτε 13ος ούτε 14ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό έχει καταργηθεί από το 2012 και μετά. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτό που εμείς τονίζουμε είναι ότι από τη στιγμή που βρίσκεται ένα κονδύλιο για μια έκτακτη ενίσχυση κάποιων επαγγελματικών κατηγοριών που εναπόκειται στο δημόσιο τομέα, αυτό θα πρέπει να δοθεί και στους εκπαιδευτικούς αλλά και συνολικά στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Και ένα άλλο για μας ευαίσθητο κομμάτι, κυρία Δουλγεράκη, είναι το ζήτημα που έχει προκύψει με την άδεια προστασίας της μητρότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών με πρόσφατη τροπολογία σε νομοσχέδιο τις προηγούμενες ημέρες πέρασε προσαρμόστηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία, όπου οι 6 μήνες γίνονται 9 για τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, με τις όσοι υπογράφουν συμβάσεις ΙΔΟΧ, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τις ίδιες συμβάσεις υπογράφουν και οι αναπληρώτριες μητέρες εκπαιδευτικοί, ωστόσο για αυτούς δεν μπήκαν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν μπήκαν στη συγκεκριμένη τροπολογία, εξαιρούνται δηλαδή, και αυτό αν θέλετε πραγματικά είναι άλλη μια διάκριση που όπως αντιμετωπίζονται ως τελευταίος τροχός της αμάξης οι αναπληρώτριες εργαζόμενοι μητέρες στην εκπαίδευση. Και αυτό θέλουμε λοιπόν και σήμερα να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε και να καταθέσουμε τα ανάλογα υπομνήματα στην περιφερειακή διεύθυνση. Σας ακούω αν προσεκτικά. Θέλετε λοιπόν, αυτά τα τρία είναι κομβικά ζητήματα για μας στη σημερινή συγκυρία. Και να ήταν τα μόνα, σας ακούω πολύ προσεκτικά και σκέφτομαι αυτό, ότι να ήταν μόνο αυτά τα τρία, είναι τόσο πολλά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, έχουν να κάνουν με εσάς, έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας και με τα παιδιά. Γιατί, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή στην εισαγωγή σας, τονίζουμε και την αύξηση της χρηματοδότησης προφανώς στο κομμάτι της παιδείας. Για άλλη μια φορά και η παιδεία δεν έχει καμία ουσιαστική αύξηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, και να σημειώσουμε εδώ και το τραγικό γεγονός που έγινε στις Σέρρες,
με την έλλειψη των υλικοτεχνικών υποδομών και των αναβαθμίσεων και των συντηρήσεων των σχολικών μονάδων που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, όπως και στο νομό Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν που πρέπει να υπάρξει για να υπάρχει ασφάλεια στα σχολεία, για να υπάρχουν σχολεία που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες, ξεκινάμε από την χρηματοδότηση, και προφανώς αυτή η χρηματοδότηση να κατανοείται με τέτοιο τρόπο και να απορροφάται σωστά και ορθά. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ούτε σε αυτό το κομμάτι ο προϋπολογισμός που έχει καταθέσει η κυβέρνηση δεν έχει καμία αύξηση στο κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών. Όποιος βέβαια και αν έχει την ευθύνη της συντήρησης ή οτιδήποτε άλλο, όταν έχεις πλημμυρισμένα προάβλια, όταν έχεις ταβάνια που καταραίουν, όταν έχεις ακατάλληλες αίθουσες, νοικιασμένες αίθουσες, παλιά καφενεία, στα οποία στεγάζονται τα νηπιαγωγεία, τα περισσότερα, όποιος κάνει μια γύρα στο Ηράκλειο θα δει τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω ότι είναι πόνος ψυχής αυτό που λέει κάποιος και τον ακούς και μιλάει για την επιβίωσή του, για την αξιοπρέπειά του, και του στέλνει το μήνυμα και τους λέει «Μα δεν είμαστε επέτες». Αυτό νομίζω, κύριε Μακράκη, είναι το πιο βασικό απ' όλα. Το πιο βασικό, αυτό που λέτε, πραγματικά το διατυπώσατε πάρα πολύ σωστά. Και όποιος και αν έχει την ευθύνη, όπως είπατε, δηλαδή τη συντήρηση που έχουν παραδείγματος χάρη δήμοι, αλλά υπάρχει και μια εξάρτηση, το κεντρικό κράτος μεταφέρει χρήματα, αυτά θα πρέπει προφανώς να διαχειρίζονται σωστά. Αυτό λοιπόν που εμείς τονίζουμε είναι και αύξηση στον προϋπολογισμό σε ό,τι έχει να κάνει με ένα βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους, όπως είναι η παιδεία. Και από εκεί και πέρα τα χρήματα λοιπόν που οδεύουν στην παιδεία να κατανοούνται και να αντιμετωπίζονται και να διαχειρίζονται με σωστό και ορθολογικό τρόπο, προκειμένου να έχουν την αποτελεσματικότητα εκείνη. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά κομμάτια. Δεν είμαστε επέτες, αλλά πραγματικά αυτό που ζητάμε είναι μισθή αξιοπρέπεια για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, και από την άλλη τα σχολεία να κρατηθούν όρθια και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία να γνωρίζουν ότι τα στέλνουν σε σχολικές μονάδες και ασφαλείς, αλλά και που να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Ένα τελευταίο ερώτημα, διότι έχετε και μια κινητοποίηση στις 11 στην Πλατεία Ελευθερίας σήμερα το πρωί, για να ξέρουν και εκείνοι που σας ακούν. Αλήθεια, ναι. Αυτή την ώρα, μία εβδομάδα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, κάπου εδώ παρακάτω θα κλείσουν τα σχολεία και για τις διακοπές. Αλήθεια, ποια είναι η λειτουργία των σχολείων? Πώς είσαστε εσείς που είσαστε μέσα, ποια είναι τα κενά τα οποία υπάρχουν και πώς τα παιδιά κάνουν μάθημα? Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αδυναμία με ευθύνη προφανώς του Υπουργείου Παιδείας όσο έχει να κάνει με τα κενά που υπάρχουν. Σε ένα ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης, αυτό της παράλληλης στήριξης, δηλαδή για παιδιά που χρειάζονται λόγω ιδιαιτεροτήτων μια εξατομικευμένη υποστήριξη, έχουμε πάρα πολλά κενά ακόμα και σήμερα, μια εβδομάδα όπως είπατε και εσείς, πριν κλείσουν για διακοπές των Χριστουγέννων. Μιλάμε για πάνω από 220 κενά σε αυτή την κατηγορία. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αυτό, ή γενικότερα στην Ηρακλείου, Κρήτη? Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ναι. Για να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε, δεν μιλάμε για κενά τα οποία δάσκαλος τμήματος, αλλά μιλάμε για εκπαιδευτικούς που στηρίζουν ένα μαθητή ή δύο μαθητές λόγω ιδιαιτεροτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών. Είναι η λεγόμενη εκπαιδευτική της παράλληλης στήριξης. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία, παιδιά που χρειάζονται αυτή την ανάγκη, αυτόν τον εκπαιδευτικό, δυστυχώς έχουμε 220 κενά μόνο στο νομό Ηρακλείου. Μόνο πρωτοβάθμια ή συνολικά? Μόνο στην πρωτοβάθμια, που αφορά δηλαδή δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Τι να πω. Δυστυχώς, αρχές του Νοέμβρη, που γίνεται παραδοσιακά γίνεται μια μεγάλη φάση λόγω των γνωματεύσεων που έχουν εγκριθεί και εκείνη την περίοδο από το ΚΕΔΑΣΥ, από την αρμόδια υπηρεσία της εκπαίδευσης. Δυστυχώς ήταν ελάχιστες οι προσλήψεις που έγιναν και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει πει, μετά από αυτή την φάση που έγινε, δεν έχει πει τίποτα όσον αφορά αυτή την κάλυψη των κοινών. Και να πω εδώ, να σημειώσω, ότι πραγματικά γονείς και σε εμάς στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών έχουν φτάσει, επειδή το παιδί τους δεν έχει πάρει την ανάλογη λοιπόν υποστήριξη στον ανάλογο εκπαιδευτικό, μας ζητάνε αν γνωρίζουμε κάποιον εκπαιδευτικό που δεν έχει προσληφθεί, για να τον πληρώσουν και να έχουν ιδιωτική παράλληλη στήριξη μέσα στο δημόσιο σχολείο.
έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βάζουν το χέρι στην τσέπη, διότι το κράτος αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και προφανώς με όλα αυτά που είπαμε και προηγουμένως, με την ακρίβεια που υπάρχει, και να καλείται ο γονέας σήμερα να βάλει χρήματα από την τσέπη του για να έχει το παιδί του τον εκπαιδευτικό που χρειάζεται. Αυτό λοιπόν λέτε ότι είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η παράλληλη στήριξη με τα 220 κενά, και εκεί το επικεντρώνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Για τις πληροφορίες. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μακράκη. Πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Μακράκης. Πάω και στους καθηγητές, γιατί θα καλημερίσω από την Ελμέρε Θύμνου τον πρόεδρό της, τον κύριο Χρήστο Σουρουλή. Καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, με ακούτε τώρα? Μια χαρά, δόξα να έχει ο Θεός. Είστε καλά? Καλά, εσείς? Είναι, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ καλά. Είναι μια μέρα κινητοποιήσεων για εσάς. Μιλούσαμε πριν από λίγο με τον δάσκαλο, τον κύριο Μακράκη, από το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Έρχομαι στο Ρέθυμνο, γιατί δεν είναι καλύτερη η εικόνα και στο Ρέθυμνο. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο ρώτησα τον κύριο Μακράκη εδώ στο Ηράκλειο τι γίνεται, και μας είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, εσείς στη δευτεροβάθμια τι καταγράφετε, κύριε Σουρουλή? Ναι, ακριβώς δεν ξέρω. Τα έχουμε ζητήσει, δεν μας τα έχουν δώσει. Πάντως η εικόνα δεν είναι καλή. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα το πρώτο ΕΠΑΛ που είναι ένα τεράστιο σχολείο για τον νομό, πήρανε τώρα και είχε πολλές ανάγκες, πήρανε μία συνάδελφο για να καλύψει ό,τι μπορεί. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλες οι ανάγκες λοιπόν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα. Είναι παιδεία, είναι υγεία, είναι η ακρίβεια, αυτά είναι που σας βγάζουν στο δρόμο? Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας έχει γίνει βραχνά σχεδόν για όλους τους εργαζομένους. Οι μισθοί έχουν μείνει στα ίδια επίπεδα, ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και την επιτήρηση, αλλά οι μνημονιακές περικοπές έχουν παραμείνει. Δεν κινείται τίποτα. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι εις βάρος όλων, γιατί τελικά με το να είναι μαγκωμένος, όπως λέμε, ο κόσμος και να μην καταναλώνει, δεν επωφελείται κανείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν συζητάμε, ας πούμε, για ένα επίδομα παιδιού στα 35 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τι να καλύψει κανείς? Και φυσικά και όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα, και εκεί θα πάνε, μένουν καθυλωμένες. Μόλις τώρα αυτό συζητούσαμε για κένα. Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας της κοινωνίας στον οποίο θα έπρεπε η πολιτεία να επενδύσει. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κάθε χρόνο είμαστε και χειρότερα. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτό, δεν πάει άλλο. Το κάθε χρόνο και χειρότερα, πώς το προσδιορίζετε? Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο λείπει, αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή, αναφορικά με το κτηριακό, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, πολλά τα θέματα που μπορεί κάποιος να ανοίξει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Τι να σας πω για το κτηριακό, ας πούμε, που αναφέρατε, έχουμε ξανασυζητήσει και φοβάμαι ότι αν με ξανακαλέσετε σε μερικούς μήνες πάλι τα ίδια θα λέμε. Έχουμε φοβερό πρόβλημα στην επαγγελματική εκπαίδευση, φοβερό πρόβλημα στην ειδική αγωγή. Έχουμε τα νόγια, έγινε ένα σεισμός, ξεσπιτώθηκαν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πότε θα επιστρέψουν στο σχολείο τους. Τα κενά παραμένουν, οι διορισμοί που έγιναν κάλυψαν ένα μικρό μέρος, δεν επαρκούν. Γιατί βγήκε και πολλοί κόσμοι στη σύνταξη. Αυτό πάντα λέμε, ας πούμε, λέει η πολιτεία ποιοι έρχονται, ποιοι προσλαμβάνονται, δεν λέει πόσοι φεύγουν όμως. Mm-hmm. Κάθε φορά υπάρχει ένα σύστημα γενικότερα έτσι πολύ γραφειοκρατικό, δεν δίνεται κανένα βάρος στο παιδαγωγικό κομμάτι που είναι και το κύριο. Είχαμε και το κορονοϊό, την καραντίνα, έχουν αποσχολιοποιηθεί τα παιδιά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και ακριβώς λοιπόν, ειδικά τώρα που θα έπρεπε να υπήρχε μία παρέμβαση, αν θέλετε και με μείωση των μαθητών ανατάξη, προκειμένου η ένταξη των μαθητών να γίνει με καλύτερους όρους, έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Τελικά απαξιώνεται η εκπαίδευση, τα παιδιά δεν αγαπάνε το σχολείο,
Και όλο αυτό βγαίνει εις βάρος της κοινωνίας. Ναι, ξέρετε, εσείς λέτε ότι απαξιώνεται η εκπαίδευση, τα παιδιά λόγω πάρα πολλών αιτιών δεν αγαπούν πλέον το σχολείο. Εγώ σας λέω ότι το καταγράφω και το καταγράφω από το στενό μου κύκλο και πηγαίνοντας ευρύτερα στους φίλους μου και λοιπά με τους οποίους συζητώ. Το Υπουργείο από τη δική του την πλευρά διατείνεται για άλλα όμως, κύριε Σουρουλή. Δηλαδή όλα είναι καλά, όλα είναι ανθυρά. Και μόνο το γεγονός ότι δεν έχουμε δει ποτέ υπουργό, υφυπουργό ή γενικό γραμματέα του Υπουργείου να βγαίνει σε ένα πάνελ με κάποιον δάσκαλο, με κάποιον καθηγητή, με κάποιον από την ΟΛΜΕ ή τη ΔΟΕ να μιλήσουν, και μόνο αυτό θα ήταν ένας δείκτης ότι δεν πάνε όλα καλά. Δηλαδή αν θεωρείς ότι πάνε καλά, δεν φοβάσαι το δημόσιο διάλογο. Βγαίνεις και το καταθέτεις. Όταν βγαίνεις προστατευμένος σε μέσα ενημέρωσης και σου κάνουν ερωτήσεις από πριν επιλεγμένες, μπορείς να πεις ότι όλα πάνε καλά. Νομίζω όμως ότι η εκπαίδευση είναι κάτι που δεν κρύβεται, όπως είναι και το μέσο της δημόσιας υγείας. Δηλαδή όσο και να λέμε ότι πάνε καλά, το βιώνουμε. Το βλέπεις μέσα από το σπίτι σου. Είναι μακρύνια, προς Θεού έτσι. Δηλαδή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, το καλύτερο αυτό μας δίνουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες και προσπαθούμε. Αλλά όντως, δεν γίνεται, ας πούμε, όταν είσαι, ξέρω εγώ, σε ένα ειδικό σχολείο και είναι ο ένας πάνω στον άλλον και για να είναι τόσο στενά που για να ανοίξεις μία πόρτα πρέπει να κλείσεις μία άλλη. Να πεις εκεί ότι πάνε όλα καλά, δηλαδή. Δεν είναι θέμα συνδικαλισμού ή αντιπολίτευσης. Είναι καταγραφή της πραγματικότητας. Νομίζω το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το γράφει, το βλέπει, το καταγράφει ο καθένας από εμάς, εάν θέλει να κοιτάξει με πολύ μεγάλη προσοχή τι γίνεται με το παιδί του, τι γίνεται με τα υπόλοιπα παιδιά, τι γίνεται με τα παιδιά των φίλων του. Έτσι όπως το είπατε, δεν το αλλάζω σε καμία του κουβέντα, ότι απαξιώνεται όλο αυτό το σύστημα, απαξιώνεται το σχολείο και ότι τα παιδιά σταμάτησαν να αγαπούν το σχολείο. Τόσα χρόνια κρίσεων και με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, βλέπουμε πως αυτή η καταγραφή των κρίσεων, απανωτών κρίσεων, φέρνει τα σημερινά αποτελέσματα. Έτσι είναι και ακριβώς όπως προαναφέρθηκε, επειδή υπάρχουν κρίσεις πέρα από την εκπαίδευση, θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερο βάρος στην εκπαίδευση ώστε κάπως να ελαττώσουμε το κακό αντίκτυπο αυτών των κρίσεων. Δυστυχώς, αντί η παιδεία να γίνει μέρος της λύσης, γίνεται μέρος του προβλήματος. Μάλιστα. Εσείς έχετε κάποια κινητοποίηση ενδεχόμενα σήμερα στο Ρέθυμνο, κάποια συγκέντρωση? Ναι, σήμερα 12 ώρα στο Δημαρχείο μαζί με τους δασκάλους. Ναι. Έχει δηλαδή πανεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει κηρύξει τάσεις εργασίας. Η ΟΛΜΕ έχει 24-ωρη απεργία. Θα είμαστε μαζί λοιπόν εκπαιδευτικοί 12 ώρα στο Δημαρχείο. Αντί η παιδεία να βοηθήσει στην κρίση, έγινε και η παιδεία μέρος αυτής της κρίσης ή των κρίσεων. Αχ, πόσο δίκιο έχετε. Κύριε Σουρουλή, καλημέρα σας. Είστε καλά, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλημέρα.